Τη θέση της Ελπίδας παίρνει τώρα ένα νέο μεσογειακό σύστημα χαμηλής πίεσης που αναμένεται να φτάσει στην Κύπρο το ερχόμενο Σαββατοκυριακό. Το νέο αυτό σύστημα προβλέπεται να κινηθεί νότια του νησιού, φέρνοντας αρκετά φαινόμενα βροχοπτώσεων. Ένα νέο σύστημα χαμηλής πίεσης θα βρίσκεται μεταξύ Πελοποννήσου, Κρήτης και θα κινηθεί νότια της Κύπρου. Τέτοιου είδους συστήματα τα οποία έχουν το κέντρο τους, τη δραστηριότητα τους στην περιοχή της θάλασσας, της Μεσογείου θάλασσας, έχουν την ιδιότητα να φέρουν αρκετές βροχές και καταιγίδες. Αύριο αναμένεται μία μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, προηγούνται ωστόσο οι απόψινές χαμηλές θερμοκρασίες που θα διατηρήσουν τον παγετό και το ιδιαίτερα ψυχρό κλίμα στα ορεινά. Υπερχείλησε χθες το απόγευμα το φράγμα πομού στην Πάφο, το τρίτο φράγμα μέχρι στιγμής για φέτος εντός μίας εβδομάδας. Το γεγονός αυτό προκαλεί χαρά, ικανοποίηση και βλέπει ο κόσμος ότι στο εξής δεν θα υπάρχουν περιορισμοί στην άρδευση των φυτιών τους. Οι βροχές του φετινού χειμώνα καθιστούν τον παρόν Ιανουάριο ως τον τρίτο καλύτερο της τελευταίας δεκαετίας σε ό,τι αφορά την εισρωή νερού στα φράγματα. Την ικανοποίησή τους εκφράζουν και οι λειτουργοί του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι με την εισρωή νερού στα φράγματα. Το τελευταίο 24ωρο έχουν εισρεύσει στα φράγματα 6.100.000 κυβικά μέτρα νερού. Αυτή τη στιγμή η αποθηκευμένη ποσότητα στα φράγματα ανέρχεται στο 70%. Το επόμενο φράγμα το οποίο αναμένουμε να υπερχειλήσει με τις ροές όπως έχουν σήμερα είναι το φράγμα των Λευκάρων. Πάντως, εάν η εισρωή νερού στα φράγματα συνεχιστεί με αυτούς τους ρυθμούς και τον επόμενο μήνα, ο φετινός στόχος του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων για πληρότητα του 75% των φραγμάτων θα επιτευχθεί. Στην Ελλάδα τώρα όπου η ταλαιπωρία